Είναι η ώρα που οι λαμπαδιδρόμοι μεταφέρουν τη φλόγα της αγάπης στην πλατεία του Αγνώσιου Στρατιώτη στο Ρέθυμνο, σηματοδοτώντας τη γέννηση ενός νέου συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών που ονομάζεται Δότες Ζωής. Σύνθημα του συλλόγου είναι «Δώσε 10 λεπτά από τη ζωή σου για να σώσεις έναν άνθρωπο». Είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και πρέπει ο καθένας να παίρνει αυτή την απόφαση ανεπιφύλακτα. Εγώ 26 ξένο έμαθι άλλες. Ναι. 26. Και ευχαριστώ αυτούς που μου το δώκανε από την ψυχή μου. Και να έχει μπορώ εγώ θέλω δίνω. Έτσι την ώρα που στη χώρα μας οι ανάγκες σε αίμα είναι τεράστιες εξαιτίας των τροχαίων ατυχημάτων και των πολυμεταγγιζόμενων ατόμων, η ουσία της εθελοντικής αιμοδοσίας αποκτά το δικό της νόημα. Πρέπει επιτέλους όλοι οι Έλληνες να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε τις εισαγωγές αίματος, οι οποίες είναι απαραίτητες φυσικά για την εξασφάλιση των αναγκών, κυρίως του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να κάνουμε μια μικρή προσπάθεια. Και παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι 7η στην Ευρωπαϊκή κατάταξη μονάδες αίματος, οι πολλαπλάσιες ανάγκες τη φέρνουν στη δεύτερη σχετική θέση, όπως τόνισε η Υφυπουργός Υγείας, που συμμετείχε στην εκδήλωση για την ίδρυση του Συλλόγου Δότες Ζωής. Το στίχημά μας είναι να αντλούμε τις μονάδες αίματος από μη αμοιβόμενους εθελοντές αιμοδότες και επίσης το μήνυμά μας είναι δώσε 10 λεπτά από το χρόνο σου για να σώσεις μια ζωή.